Πριν ξεκινήσουμε, χθες στην Αλεξανδρούπολη μας έδωσε αυτό το σχεδιάγραμμα που βλέπετε, το οποίο μας έδειξε την κάθοδο των αγγέλων, πώς οι άγγελοι χάσαν τη θέση τους, δηλαδή από τη δημιουργία πήγαν στο τίποτα, έχοντας ο καθένας όσα του χρειαζόντουσαν, και μετά ο Θεός, αφού έπεσε και ο άνθρωπος στο τίποτα, τον φέρνει πάλι στη γη και του δίνει από την αρχή όλα. Ο άνθρωπος υποσχόμενος στον διάβολο ότι θα απλώσει την ενέργεια του κακού, τα όλα που του έδωσε ο Θεός, άρχισε να τα κάνει τίποτα. Δηλαδή ξεκίνησε από την ψυχή και κατέληξε στο νου. Όπως βλέπετε, είναι η ίδια διαδρομή. Τα κόκκινα είναι των αγγέλων, τα μπλε είναι των ανθρώπων. Τώρα ο Θεός ζητάει την ένωση. Γι' αυτό ακούτε συνέχεια να λέμε για την ένωση. Τώρα χρειάζεται να ενώσουμε το νου με τη λογική. Δηλαδή να μην μπορεί ο νους να κατασκευάζει, αλλά να υπακούει στη λογική. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν ο άνθρωπος αρχίσει να αισθάνεται και δεχτεί ότι αυτό που έχει, αυτό είναι. Οπότε γι' αυτό σήμερα μας έδωσε το θέμα όλα και τίποτα. Η άρνηση του όλα και τίποτα, όπως το έχει γράψει και ο Δαβίδ, είναι όλα ή τίποτα. Αυτά για αρχή. Τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα μας δώσει. Πάρτε λίγο χρόνο να αισθανθείτε, να δείτε τι είναι αυτό το σχεδιάγραμμα. Δείτε ότι χωρίς την κάτω ένωση, ψυχή θέληση και χωρίς την πάνω ένωση, νους λογική είναι ένα χ. Τώρα που ερχόμουν, έλεγα θα ξεκινήσω εγώ ή θα ξεκινήσει η Χριστίνα. Οπότε λέω, χρειάζεται να ξεκινάω εγώ παρά μόνο σε στιγμές η Χριστίνα και θα σας πω γιατί. Εμείς που είμαστε οι άνθρωποι, ερχόμαστε στην πραγματικότητα από την άρνηση. Άρα η άρνηση είναι πρώτη για να συμβεί αργότερα η θετικότητα. Οπότε αν δεν μπορέσουμε να αναγνωρίζουμε τις αρνήσεις μας, τότε δεν πρόκειται ποτέ να δούμε και τη θετικότητά μας. Αυτό θέλω να γνωρίζετε, είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όποιος δημιουργεί παραδρόμους είναι γιατί ακριβώς δεν θέλει να δει την άρνησή του. Αρεσκόμαστε να μιλάμε για μια θετικότητα που δεν την έχουμε γνωρίσει, δεν την έχουμε βιώσει. Έτσι όλο αυτό είναι μια φαντασίωση. Γι' αυτό και θα δείτε ότι όσο περισσότερη άρνηση έχει κάποιος, τόσο περισσότερο μιλάει για τη θετικότητα. Όσο βλέπεις την άρνησή σου και αυτή μικραίνει, τότε γίνεσαι η θετικότητα. Α, δεν χρειάζεται να μιλάς για αυτή. Έτσι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Όπου ακούτε για πολλά θετικά, δεν υπάρχει τίποτα. Και όποιος δεν λέει τίποτα,
Είναι ο εαυτός του, λέει τα πολλά. Οπότε εμείς γνωρίζουμε την άρνηση του όλα και τίποτα, δεν θα αναφερθώ σε αυτό παρά μόνο λίγο στο τέλος, ας δούμε τι γνωρίζουμε εμείς, το όλα ή τίποτα. Πάρτε επαφή να δείτε αν αυτό σας είναι γνώστατο. Τα θέλω όλα ή τίποτα. Αφαιθείτε να νιώσετε τι υπάρχει μέσα στην έκφραση «τα θέλω όλα ή τίποτα». Δείτε τα συναισθήματα. Έχει θυμό, κακία και αν δεν μπορώ να τα έχω όλα, έχει εκδίκηση. Τίποτα. Έτσι ας δούμε πως κατασκευάστηκε το «τα θέλω όλα ή τίποτα». Μην και χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι από την ώρα που γεννιέσαι δεν μπορείς να είσαι ένα τίποτα. Είσαι κάτι. Υπάρχεις στη γη και έχεις λάβει ζωή. Άρα δεν είσαι τίποτα. Δεν είσαι το τίποτα. Σε όλο αυτό που λέγεται πίνακας της δημιουργίας, είσαι ακριβώς ένα κομμάτι της. Άρα δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένα κομμάτι της δημιουργίας. Όμως δεν είσαι το όλα. Δεν είσαι όλος ο πίνακας. Είσαι ένα μέρος αυτής. Πάνω σε αυτόν τον πίνακα έχεις μία θέση. Αυτή που σου δόθηκε από τη γέννησή σου, γιατί σε δημιούργημα δεν συνέβηκε μέσα από εσένα, σου δόθηκε αυτή η θέση. Ο Θεός του πίνακα της δημιουργίας είπε «Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ψυχή». Αυτή τη θέση και αυτό που είσαι, αν το αρνηθείς, εάν το κρίνεις και συγκριθείς με τους γύρω σου, δηλαδή κοιτάξεις έξω από εσένα, τότε θα το απαξιώσεις και θα το ακυρώσεις. Κοιτώντας έξω από εσένα, επειδή ακριβώς δεν σε βιώνεις και δεν σε αναγνωρίζεις ως αυτό που είσαι ως δημιούργημα, τότε κοιτάς γύρω σου και μόνο ζηλεύεις. Ζηλεύεις γιατί συγκρίνεις. Βλέπεις τι δεν έχεις και δεν βλέπεις τι έχεις. Δεν βλέπεις ότι είσαι ύπαρξη, δεν βλέπεις ότι υπάρχεις. Δεν βλέπεις ότι είσαι κάτι. Κοιτάξτε πόσο το πονηρό στο κάτι έχει βάλει άρνηση. Έτσι αρνούμενος εμένα και αρνούμενος να δω τι έχω, κοιτάω τι δεν έχω. Τότε μέσα από τη ζήλια, επειδή αυτό θα με οδηγήσει στη κριτικότητα, θα σε οδηγήσει μέσα από την τρέλα στο «τα θέλω». Θέλω και αυτό που έχεις εσύ, 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 και αυτό που έχεις εσύ. Συνεχώς κοιτάω έξω από εμένα, οπότε το όλα
που βλέπω έξω από εμένα, γιατί βλέπω όλους τους υπόλοιπους. Δεν βλέπω το όλο, γιατί αυτό μόνο μπορεί να το αισθανθείς. Όταν θα είσαι στη θέση σου, θα το αισθανθείς. Αλλά βλέπω όλους τους άλλους. Έτσι θέλω ότι έχουν όλοι οι άλλοι. Από εκεί βγαίνει τα θέλω. Θέλω δηλαδή να είμαι ο Θεός. Ο Δημιουργός, αυτός που τα έχει όλα. Αυτή είναι και η τρέλα του διαβόλου. Η ζήλια του. Από την ώρα που θα αρχίζω να χάνομαι, τότε αυτό που έχω, εφόσον το αφήσω, αρχίζει να χάνεται. Και έτσι κυνηγώντας να είμαι το όλα, γίνομαι το τίποτα. Γιατί αυτό που είμαι δεν εκφράζεται. Αν δηλαδή εγώ έχω ένα χάρισμα και αυτό δεν εκφραστεί, γίνομαι ένα τίποτα. Είμαι εκτός θέσης και επειδή δεν υπάρχω ως έκφραση στη γη, ως ύπαρξη, είμαι ανύπαρκτος. Αυτό που είμαι είναι η ουσία μου, δηλαδή εγώ και αυτό που μπορώ να κάνω. Τότε αυτή σιγά σιγά χάνεται και μέσα σε αυτό που λέγεται η ουσία αρχίζουν και παίρνουν συναισθήματα και σκέψεις. Τώρα θα αρχίζω να φαντασιώνω. Ενώ συμβαίνει σιγά σιγά το χάσιμο στη ζωή μου, βήμα-βήμα, μικραίνω. Μικραίνω γιατί ήμουνα το όλα εγώ. Εγώ είμαι το όλα και εσύ είσαι το όλα όταν είσαι στη θέση σου, γιατί δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν είμαι το όλα το όλο. Είμαι ολόκληρος εγώ. Έτσι αφήνοντας εμένα βήμα-βήμα αρχίζω και μικραίνω. Μικραίνω. Αφήνω εμένα και παίρνω φαντασίωση. Αφήνω εμένα και παίρνω συναισθήματα. Αφήνω εμένα και παίρνω σκέψεις. Και όσο πιο πολύ μικραίνω, τόσο πιο πολύ σκέφτομαι. Και όσο πιο πολύ μικραίνω, τόσο πιο πολύ έχω συναισθήματα. Η άρνηση να αισθανθώ και να δω εμένα και το ότι μικραίνω θα με πηγαίνει συνέχεια στην τρέλα. Γιατί εγώ ξεκίνησα να γίνω το όλα, συμβαίνει το τίποτα και η άρνηση δεν θέλω. Την άρνηση δεν θέλω τώρα. Έτσι όσο μεγαλύτερη άρνηση έχω να βιώνω και να βλέπω τι μου συμβαίνει, τόσο περισσότερο μπαίνω σε μία φαντασίωση. Τότε το όλα συμβαίνει μες στο νου μου. Είμαι βασιλιάς. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι τα πάντα. Είμαι ξεχωριστός. Είμαι μοναδικός. Είμαι Θεός. Εγώ φτωχαίνω μέσα μου, χρεοκοπώ, μαζεύω, εξαφανίζω. Γιατί από αυτό που μου δόθηκε εγώ στη γη δεν εξέφρασε τίποτα. Κυνηγάω να είμαι κάποιος άλλος.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μιμείς. Και να πιστεύεις ότι είσαι κάτι άλλο. Από την ώρα που το πιστεύεις και το μιμείσαι, τότε είσαι τρελός. Δεν έχει τίποτα από αλήθεια αυτό, γιατί δεν έχει ουσία μέσα. Μπορείς να έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία, όλη την Καινή Διαθήκη, όλες τις Βέδες, όλα τα Κοράνια και να τα επαναλαμβάνεις από παγάλους, αλλά ουσία δεν έχει καθόλου. Δεν υπάρχει βίωμα, δεν υπάρχει αίσθηση. Αν ήσουν εσύ ο εαυτός σου στη γη και πραγματικά εκφραζόσουν, τότε ένα μέρος από αυτά που διαβάζεις θα ήταν αναγνωρίσιμα γιατί θα ήσουν στη θέση σου. Όχι γιατί τα άκουσες. Όχι γιατί κάποιος σου τα είπε, αλλά τα γνωρίζεις ως βίωμα. Έτσι όσο περισσότερο μπαίνει μες στο νου σου και φαντασιώνεσαι, τόσο αρχίζεις να πιστεύεις, να πιστεύεις, να πιστεύεις, να πιστεύεις. Αρνείς αυτό που σου δόθηκε από το Θεό και πιστεύεις ότι είσαι ή έχεις κάτι άλλο. Δεν έχεις δύναμη, πιστεύεις ότι είσαι δυνατός. Είσαι άσχημος, πιστεύεις ότι είσαι όμορφος. Είσαι ένα μέρος της αλυσίδας και θέλεις να είσαι ο αρχηγός. Έχεις γεννηθεί για υπάλληλος και προσπαθείς να γίνεις αφεντικό. Έχεις λίγη δημιουργία και προσπαθείς να επεκταθείς. Μπορεί να μην έχεις και τίποτα, παρά μόνο να υπάρχεις, αλλά δεν έχω τίποτα, δηλαδή για να βιώσεις τι σημαίνει το άδειο στο κενό, στο τίποτα, για να ζητήσεις. Όλα καλά. Έχεις όμως ζωή στη γη. Έτσι ως άδελφον που θέλεις να είναι το όλα, Θεός του αφαίρεσε το φως και έμεινε με το τίποτα. Το δεν έχω τίποτα είναι διαφορετικό από το δεν υπάρχω. Δηλαδή ως θέση στη γη και το τίποτα έχει θέση. Δείτε ότι μέσα στο νου μας το τίποτα το απαξιώνουμε στην πραγματικότητα, το κρίνουμε, το φοβόμαστε. Γιατί από πίσω υπάρχει η άρνηση του τίποτα. Μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να μην έχεις τίποτα από χρήματα. Θα περπατήσεις να το βιώσεις. Εάν το κρίνεις, θα χάσεις το βίωμα. Δεν θα αισθανθείς, δεν θα μπεις την ανάγκη για να ζητήσεις, εφόσον όμως πρώτα αυτό βιώθει. Και εφόσον αναγνωρίσεις. Και από ποιον θα ζητήσεις. Πρώτα απ' όλα μέσα από εσένα και όταν θα μπεις στην ανάγκη σου από το Θεό. Τότε ξαφνικά υπάρχει ένας Θεός ως αίσθηση όμως. Ναι, αλλά αν το τίποτα που είναι ως άνταρφον έχει αρνηθεί και μισήσει το Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει. Γιατί αρνείται το τίποτα. Έτσι στη ζωή μας πολλές φορές συμβαίνει το τίποτα, αλλά εμείς το αρνούμαστε. Σε τομείς της ζωής μας συμβαίνει το τίποτα. Είτε αν το φοβάστε, αν το κρίνετε. Απέναντίας μέσα από
τη ζει γιατί ήταν θαυμάσαι τώρα. Αυτός τα έχει όλα. Δεν του λείπει τίποτα. Όλες αυτές είναι διαστρεβλώσεις του νου. Έτσι από την ώρα που γεννιέσαι, είσαι εσύ ως όλα. Είσαι ολικός. Είσαι αυτό που είσαι. Έχεις λάβει ό,τι χρειάζεσαι. Τα έχεις όλα, δηλαδή για τη ζωή σου στη γη. Δεν είναι ποσοτικό το μέγεθος, δεν είναι συγκρίσιμο. Έχω τα πάντα για τον δρόμο. Έχω ό,τι θα χρειαστώ μέσα από το περπάτημά μου. Γυρίστε πίσω στην παιδική σας ηλικία να δείτε αν αυτά που είχατε τα τιμήσατε μέσα σας ή τα απαξιώσατε. Αν τα απαξιώσετε μέσα από το νου σας, τα αφήσατε. Και αρχίσατε να ταξιδεύετε για άλλες πολιτείες, μέσα από το νου σας. Έτσι θα δείτε τη διαδρομή ότι από ο άνθρωπος, γιατί αυτό μπορώ να σε εκφράσω, την ώρα που γεννιέμαι, τα έχω όλα. Όχι το όλα του νου. Όταν αυτά αρχίζω σιγά σιγά και τα αφήνω, συμβαίνει το μερικά. Σε εκείνο το σημείο θα σταματήσετε να δείτε που αφήσατε μέρος του εαυτού σας. Θα δείτε σε ποιους ανθρώπους δώσατε αυτό που ήταν για εσάς. Αρχίζοντας σιγά σιγά το χάσιμο, συμβαίνει η σκέψη. Άμα δώσω αυτό, τότε θα συμβεί εκείνο. Αυτό μέσα έχει πονηρό, γιατί έρχεται μόνο μέσα από τη σκέψη. Έχει υπολογισμό. Το άμα και το θα για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο ότι
εάν δώσω, εάν εκφράσω ένα μέρος του εαυτού μου και το δώσω σε κάποιον άλλον, τότε θα με αναγνωρίσει. Αρχίζω σιγά σιγά και ευθύνω. Επειδή μέσα υπάρχει το θα, ένας μέλλοντας, στο τώρα αυτοχαίνομαι. Μικραίνω. Επενδύω σε ένα μέλλον που δεν έχει έρθει ακόμα. Μετά μπαίνει μία προσδοκία, ένα περίμενε. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχω πλέον εγώ εκεί πέρα. Οι εξωτερικές συνθήκες έχουν αναλάβει όλη την εργασία που χρειαζόταν εγώ να κάνω. Ένα υποτιθέμενο μπορεί, απλά εγώ είμαι στη ρουλέτα. Οπότε μετά αφήνουμε στο νου μου και συμβαίνει το ίσως. Ίσως όλα αυτά που θα ήταν να ζήσω εγώ, αν υπήρχα εγώ, όλα αυτά που χρειαζόταν να κάνω εγώ, αν υπήρχα εγώ, θα τα κάνει κάποιος άλλος. Μέσα από το χάσιμο δεν συνειδητοποιώ ότι μικραίνω, ότι έχω χάσει μέρος και όλο σιγά σιγά από αυτό που μου δόθηκε. Είναι αποκαλυπτικό να φτάσεις σε ένα σημείο και να δεις ότι σου δόθηκε ζωή και δεν έχεις ζήσει τίποτα. Είσαι ακόμα εν ζωή, αλλά δεν έχει συμβεί η ζωή. Όσο πλησιάζεις στο τίποτα, δηλαδή στην πραγματικότητα ότι δεν έχω ζήσει, τόσο περισσότερο η αιώνια ζωή, η ζωή μετά θάνατο, παίρνει μεγαλύτερη αξία. Το τίποτα στη σημερινή ζωή γίνεται ζωή μετά θάνατο. Έτσι αρχίζεται να δημιουργείται να πιστεύω ότι αυτή η ζωή είναι μία περαστική, εγώ ζώντας ένα τίποτα, θα εισπράξω τα όλα σε μία άλλη ζωή. Δηλαδή το τίποτα η κόλαση στη ζωή μου θα μου δώσει τον παράδεισο μετά θάνατο. Ας δούμε τις δύο όψεις του όλα και του τίποτα για να αρχίσετε σιγά σιγά να αναγνωρίζετε τι σημαίνει εγωισμός. Είτε κυνηγάς το όλα και φέρεσαι σαν να είσαι το όλα, είτε είσαι το τίποτα. Ή δείχνεις ότι είσαι το τίποτα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα ψέμα. Ποτέ δεν θα είσαι το όλα που φαντάζεσαι μέσα από το νου και ποτέ δεν είσαι ένα τίποτα όπως το φαντάζεται όμως. Το εγώ υπάρχω και ζω είμαι εγώ, ολόκληρος. Το είμαι τα πάντα και φέρομαι σε να είμαι τα πάντα, είναι εγωισμός. Ακόμα και αν φέρομαι και ζω σαν να είμαι ένα τίποτα και αυτό εγωισμός είναι. Είμαι σε λάθος θέση. Αν συναντηθούν αυτοί οι δύο, τότε το όλα θα θυμίζει στο τίποτα, ο εγωισμός στον εγωισμό, ότι είσαι ένα τίποτα.
Εσύ θα το δέχεσαι, θα μικραίνεις, ο άλλος θα αυξάνει και ίδιο είναι χαμένο. Το οξύμορο είναι το τίποτα, η υποτίμηση δηλαδή, είχε περισσότερα από αυτό που πίστευε ότι είναι τα όλα. Ή τα πάντα. Έτσι όσο φθήνεις και φτάσεις στο νου, μετά μόνο κατασκευάζεις, γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου, φαντάζεσαι, πιστεύεις, υποχρεώνεσαι, εκτελείς. Και η ζωή δεν συμβαίνει. Όλα αυτά που κατασκεύασες όμως, ο νου σου δίνει περηφάνεια. Σου δίνει θαυμασμό. Ακόμα και το να ζεις χωρίς τίποτα μπορεί ο νους να σου θαυμάσει. Όταν θα σε ξυπνήσει κάποιος και αρχίζει να συνειδητοποιήσει ότι είσαι σε λάθος δρόμο, ότι ο δρόμος αυτός δεν είχε τίποτα από εσένα μέσα, δεν είχε ένα δικό σου θέλω, δεν είχε μια πραγματικότητα, δεν είχε μια ζωή, είχε μόνο κατασκευή, τότε αυτό είναι αποκαλυπτικό. Εκείνη τη στιγμή τρως μια γροθιά στο στομάχι και τίθεται το ερώτημα εάν μπορείς να δεις, να βιώσεις την ανυπαρξία και να αναγνωρίσεις ότι δεν έχεις ζήσει τίποτα. Εάν θα γυρίσεις και θα κάνεις μια αναδρομή, θα δεις ότι σε ό,τι έκανες δεν υπήρχε θέλω. Ή η ζωή υπήρξε όποτε υπήρχε θέλω. Αν αφήσεις εσένα στη γη ως ουσία, ως ενέργεια, ως αλήθεια, τότε έχεις περάσει από τη γη. Άφησες κάτι το οποίο θα το ξαναβρεις πάλι επιστρέφοντας. Αν όμως είσαι απλά περαστικός, είσαι μόνο μες στο νου σου, δεν θα αφήσεις τίποτα. Τι συμβαίνει τώρα με εμάς αυτήν την εποχή? Έφτασε η στιγμή ο άνθρωπος να μπορέσει όλη αυτή η διαδρομή να την αναγνωρίσει. Να αναγνωρίσει τη φθήνουσα πορεία. Να καθίσει να δει τη ζωή του χωρίς κρίση και να βλέπει βήμα-βήμα πώς χανότανε το όλα που ήταν ο ίδιος ως ύπαρξη και μίκραινε. Που άφησε μέρος της ζωής του, μέρος του εαυτού του, μέρος της ενέργειάς του. Και να μπορέσει να αναγνωρίσει το νου, ότι αυτός είναι υπαρχτός μέσα μου και αυτός με καθοδηγούσε. Έκανα ό,τι πίστευα, ό,τι επιθυμούσα, ό,τι φανταζόμουν, ό,τι μου είπανε, ό,τι κατασκεύαζε ο νους μου.
Εκεί θα μείνεις. Χρειάζεται όλο αυτό να περάσει μέσα σου. Αν μείνεις και υπάρχεις, τότε θα βλέπεις όλα τα συναισθήματα και τις κρίσεις που έρχονται στην επιφάνεια. Τότε για πρώτη φορά μπορείς να ακούς το νου σου καθαρά. Αυτός δηλαδή που σε καθοδηγούσε, γιατί ήσουν ένα με αυτόν, τώρα μπορείς και τον ακούς. Από την ώρα που συμβαίνει αυτό, τότε για να αρχίζεις να περπατάς, να συναντάς τη λογική, θα παίρνεις λίγο χρόνο να εκφράζεται όμως. Αυτός είναι πάντοτε πρώτος. Έχει παρόρμηση, έχει μέσα σπρώξιμο, έχει μέσα βία, έχει υπόθεση, έχει φαντασίωση, έχει ενθουσιασμό, έχει θαυμασμό. Λίγο θα μένεις να ξεχνάει από μέσα σου. Χρόνο τον χρειάζεσαι γιατί απέχεις πάρα πολύ από την αίσθηση και πάρα πολύ από το θέλω. Δεν υπάρχει. Όσο πιο πολύ μένεις, όσο πιο πολύ συνειδητοποιείς ότι σε τομείς τη ζωή σου, δεν έχεις τίποτα. Όταν φτάσεις στο σημείο αυτό να το αναγνωρίσεις και να μην το κρίνεις, να δεχτείς αυτό το τίποτα. Ως σημείο αφετηρίας. Τότε θα δεις, γυρίζοντας πίσω, ότι πολλές φορές στη ζωή σου ξεκίνησες από το τίποτα. Τώρα το τίποτα χρειάζεται να δεις αν θες να πας το όλα με επίγνωση. Στο όλα που είσαι εσύ, όχι στο όλα που φαντάζεσαι.
Αλλά στην πραγματικότητα, από το τίποτα ξεκινάς για να σε ανακαλύψεις. Έχοντας επίγνωση της διαδρομής. Δεν θα ξανασυναντήσεις κάτι που δεν γνωρίζεις. Απλώς τώρα κάθε φορά που θα σε συναντάς, θα βλέπεις ότι σε εκείνο το σημείο πάλι αυτό το είχες και εσύ το ξόδεψες. Ό,τι ήταν για σένα, το πύρωνος. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι, θέλεις από το τίποτα να ξαναγίνεις το όλα σου. Εκεί θα χρειαστείς τη θέληση. Από εκεί που έπεσες, από εκεί γυρίζεις. Άρα το όλα και το τίποτα συνδέονται. Δεν είναι όλα ή τίποτα. Από το όλα ξεκίνησα, έφτασα στο τίποτα, από το τίποτα ξεκινάω, να πάω στο όλα. Δείτε τι αφήσατε, τι σκορπίσατε, τι επιτρέψατε. Δείτε τη διαδρομή, το ξόδεμα, το άδειασμα, την κατασκευή. Αναγνωρίστε το τίποτα και το γύρω-γύρω όλοι. Γυρίζω γύρω-γύρω από την ουρά μου. Φαντασιώνομαι ότι με τα πάντα. Για να πάμε μετά να ζητήσουμε. Έτσι να γνωρίζει ότι το τίποτα ζητάει. Και το όλα σνοβάρει. Το τίποτα του νου, και το όλα του. Ποια είσαι εσύ, ένα τίποτα, λέει ο νους του Χριστίνα. Δεν έχεις τίποτα από τον νοητικό κόσμο. Γιατί εγώ στο νου και στον κόσμο που έχω κατασκευάσει είμαι βασιλιάς. Είμαι τα πάντα. Η αντιστροφή. Το τίποτα που φαντάζεται ότι είναι ο Θεός. Οπότε το όλα ή τίποτα το γνωρίζουμε. Ας ακούσουμε και το όλα και τίποτα.